έχετε ε, προβλήματα, ρήγματα στις σχέσεις. Γενικότερα είναι μία, μία δύο, τρεις μέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδος έντασης. Ε, τα οικονομικά σας απασχολούν ένταση εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες και τα οικογενειακά θέματα. Όλοι αυτοί οι πλανήτες που βρίσκονται στο Σκορπιό δημιουργούν οικογενειακά θέματα τα οποία είναι άλλο τα θετικά, άλλο τα αρνητικά, δεν είναι πάντοτε θετικά και αυτά σας απασχολούν. Αν έχετε ηλικιωμένα πρόσωπα στην οικογένειά σας, προσέχετε. Ε, ενώ τα σχέδιά σας που έχουν σχέση με το εξωτερικό, αυτό το καιρό, αυτό το τριήμερο, τετραήμερο ανακ... ανακόπτονται κατά κάποιο τρόπο, οπότε μη σας φανεί περίεργο εάν δεν έχετε παρόμοιες ειδήσει. Για τους παρθένους μας η σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο. Θα ασχοληθείτε με τα πολύ προσωπικά σας θέματα Προσέχετε, μην κρυνιάζετε. Με εκείνα τα οικονομικά ε, υπάρχει μια ένταση η οποία ε, μπορεί να σα δημιουργήσει φόρτιση, γιατί όλη αυτή η νέα σελήνη γίνεται στα οικονομικά για σας Γι' αυτό πρέπει ε, να προσέχετε. Ενώ θα μάθετε πολλά πράγματα σε λίγο καιρό που άριστα μπει στο δικό σα ζώδιο. Προ το παρόν υπάρχει παρασκήνιο το οποίο κινείται πυρετοδό. Για του ε, ζυγού μα, ειδικά προσέχετε αν έχετε γενέθλια αυτές τις μέρες, θέματα που έχουν σχέση με το σύντροφο του συνεργάτες, οικογένεια, σας απασχολούν άμεσα. Θέλετε να μείνετε για λίγο μόνοι, δεν μπορείτε. Βέβαια, φίλοι είναι κοντά σας και σας βοηθούν. Και εκείνα τα οικονομικά φαίνεται ότι βρίσκεται μία λύση. Των πρώτων ημερών και των τελευταίων ημερών ζυγή δεν έχετε να φοβόσετε τίποτα, εκτός αν έχετε πλανήτες στο δεύτερο δεκαήμερο για τους σκορπιούς μας υπάρχει ένα άγχος για θέματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική ή κοινωνική σας ζωή. Αυτό το διήμερο δεν είναι ιδανικό για να προωθήσετε σχέδια, ενώ αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, ο Άρης δημιουργεί αρκετή ένταση με πρόσωπα κύρους και αυτό θα πρέπει να το προσέξετε, έστω και αν η Αφροδίτη είναι σε εσά που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, κάτι γίνεται και χαλάει το κλίμα. Το μου πολύ παρασκήνιο, ίσως πρέπει να συμπαρασταθείτε σε ανθρώπου που σα έχουν ανάγκη. Μπορεί να έχουν θέματα υγεία, μπορεί να έχουν θέματα α, ψυχολογικά. Από φίλου θα μάθετε κάτι το οποίο δεν θα σα αρέσει και πρέπει να συμπαρασταθείτε. Ενώ ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά ή τον ερωτικό σύντροφο, υπάρχει ένα μπέρδεμα εκεί. Η εγώ καιρή μα που είναι γεννημένη αρχές Ιανουαρίου είναι στο μάτι του κυκλών. Αυτή η νέα σελήνη, η σημερινή, η αυριανή όψη, θα ακούτε τα ίδια να λέω. Εάν είστε μία, δύο, τρει του μηνό, προσέχετε οικογενειακά επαγγελματικά τα οποία ανατρέπονται. Αντίθετα, αν είστε γεννημένοι το Δεκέμβριο ή από τις 5-10 και μετά, νομίζω ότι είστε σε μία πάρα πολύ καλή φάση. Ο Δίας απέναντί σας βοηθάει σχέσεις και συνεργασίες και γενικά οι φίλοι είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν. Ιδροχόη μου, ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Ε, κάποια σχέδια που έχετε φαίνεται να αλλάζουν, να ανατρέπονται. Προσέχετε πάρα πολύ την υγεία σα. Ο Άρη απέναντι από το ζώδιο σα δημιουργεί κρυολογήματα, μικροατυχήματα που πρέπει να προσέχετε. Ενώ αυτή η νέα Σελήνη μιλάει για ένα νέο ξεκίνημα το οποίο θα πρέπει να το προσέξετε πάρα πολύ. σω να μην έχετε διαβάσει τα ψηλά γράμματα, να προσέχετε τι λεπτομέρειε που μπορεί να γίνουν. Ενώ η κοινωνική σα ζωή είναι. Α, Πλούσια, αλλά δεν είναι πάντα ευχάριστη. Και τα ψαράκια μας, άσχετα το τι λέει ο Θανάσης, έχει μείνει στα περσινά, ε, τα ψαράκια μας μπορεί να έχετε θέματα που έχουν σχέση ε, με την υγεία δικό σας ή των δικών σας, ε, όμως γενικότερα αφού προσέξετε αυτό, θέματα υγείας ή γενικά οικονομικά, κληρονομικά, νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνετε σε ένα νέο δρόμο, ο οποίος πραγματικά είναι πολύ καλύτερος και ο Δίας σας ευνοεί και όλοι οι πλανήτες στο Σκορπιό, σημαίνει ότι σας ανοίγουν νέους δρόμους ώστε να ξεπεράσετε τα θέματα. Ε, για να πω στο τέλος ότι γενικά αυτό το τριήμερο θα είναι με μεγάλη ένταση, όχι μόνο εδώ ανά τον κόσμο, θα ακούσουμε πάρα πολλά και άλλα πράγματα και, άλλη, άλλα πρόσωπα κύρους να ανατρέπονται και προσέχετε συμφωνίες, συζητήσεις, επαφές, όλο αυτό το τριήμερο δυστυχώς τέτοια θα σας λέω, ε, από την άλλη εβδομάδα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Γεια σας από μένα. Θανάση μου, Θανάση μου,